Φίλες και φίλοι του Γκαλιαλίου, καλησπέρα. Είμαι ο Μάκης και εσείς βλέπετε ένα ακόμα βίντεο του Joystick.gr. Στο σημερινό βιντεάκι θα ρίξουμε μία ματιά στο The Search και θα σας πω πάνω κάτω τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το The Search λοιπόν, που έρχεται διαχειρός Deck 13, η οποία είχε κάνει άλλη μία προσπάθεια με το Lords of the Fallen, για το οποίο είχε φάει αρκετό ξύλο και έλεγαν ότι είχε κλέψει. Όταν λέμε είχε κλέψει, ναι, είχε βουτήξει τους μηχανισμούς ακριβώς, επακριβώς από τον Dark Souls, τους είχε πετάξει στο δικό τους παιχνίδι, με πολύ διαφορετικό εικαστικό όμως. Δηλαδή, εμένα μου θύμιζε πολύ το Darksiders. Φανταστείτε λοιπόν σαν να παίζατε το Darksiders με χειρισμό Dark Souls. Τα άφησε όλα στην άκρη, δεν ασχολήθηκε πλέον με τους Dark Souls μηχανισμούς και μας έρχεται με το The Search, το οποίο έχει. Είναι σαν να έχει δανειστεί μηχανισμούς περισσότερα τον Bloodborne. Δηλαδή ο τρόπος που χειρίζεσαι το χαρακτήρα θυμίζει πάρα πολύ Bloodborne και όχι Dark Souls. Γιατί και το Bloodborne είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι και στο πώς χειρίζεσαι το χαρακτήρα και στις μάχες κτλ. Και εδώ μιλάμε για μάχες μιλή, κανονικά, ας είναι sci-fi το παιχνίδι, γιατί το εικαστικό του εδώ πέρα είναι sci-fi, σκοτεινό και αρκετά καλό setting γενικότερα. Και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το The Search. Καταρχήν να σας πω δύο πράγματα έτσι πριν ξεκινήσουμε, τι παίζει με την υπόθεση. Αν και η υπόθεση όπως και στα Dark Souls παιχνίδια και τα λοιπά και στο Bloodborne είναι μια υποτυπώδηση, σου δίνω κάποια στοιχεία, από εκεί και πέρα φαντάσου μόνος σου ή ψάξε πριν στην άκρη μόνος σου το τι έχει συμβεί. Το ίδιο συμβαίνει και στο The Search. Και καλά κάνανε και ακολουθήσαν αυτή την πολιτική. Πριν ξεκινήσω να σας πω τι ακριβώς γίνεται με πάνω κάτω με την υπόθεση, να σας πω ότι ο κεντρικός χαρακτήρας εδώ πέρα είναι ο Warren. Όταν διαλέγεις, ας πούμε, όταν ξεκινάς το παιχνίδι, δεν σε αφήνει να διαλέξεις χαρακτήρα ή να τον παραμετροποιήσεις όπως θες εσύ, δηλαδή τι χρώμα θα έχει, πώς θα είναι τα μαλλιά του, αν θα έχει μουσική, δεν έχει καμία σχέση, δεν ασχολείσαι καθόλου με αυτά. Παίρνεις κατευθείαν στην κατεχείριση του Warren και ξεκινάς το παιχνίδι. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Ο Warren επισκέπτεται την εταιρεία Κρύο, η οποία του υπόσχεται ένα καλύτερο αύριο. Ο άνθρωπος φτάνει εκεί πέρα με ένα περικό καροτσάκι και το καλύτερο αύριο που του υπόσχονται, λόγω του ότι αυτοί ειδικεύονται στους εξοσκελετούς κτλ. Και την τεχνολογία εννοείται, υποτίθεται θα τον κάνουν να περπατήσει. Έτσι και γίνεται. Στο ξαφνικό όμως και στο πολύ μπαμ. Να πω, πριν του κάνουν τη μεταμόσχευση του εξοσκελετού, η οποία γίνεται και με μια βάναυση διαδικασία, σχεδόν με το ζόρι ας πούμε, πριν δηλαδή γίνει αυτό, σε αφήνει να διαλέξεις δύο κλάσεις παικτών. Η μία είναι η heavy armor που μπορείς να φορέσεις και η άλλη είναι η light armor. Βέβαια, δεν παρατήρησα κάποιες διαφορές και στους δύο γιατί χρησιμοποίησα και τις δύο κατηγορίες. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να αλλάξεις τον χαρακτήρα αν έχεις πάρει heavy armor και να τον κάνεις light χαρακτήρα. Και μπορείς να πάρεις την light armor αν έχεις διαλέξει, τη light κλάση εννοείται, και να την κάνεις heavy. Οπότε νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο τι θα διαλέξεις στην αρχή, αν είναι light ή heavy κτλ. Το ίδιο κινούνται και οι δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις, να τους παραμετροποιήσεις τις στολές και τις πανοπλίες όπως γουστάρεις εσύ αργότερα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Εν τω μεταξύ, αφού έχει γίνει το χειρουργείο κτλ, ο τύπος ξυπνάει και βρίσκει ένα χάος, χωρίς να ξέρουμε το λόγο, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, και εκείνη που ξεκινάς κι εσύ την περιπέτειά σου να βγάλεις άκρη το τι έχει συμβεί και να εισχωρήσεις τα σκοτεινά στενάκια πλέον, γιατί έτσι έχει γίνει, και τα κατεστραμμένα της εταιρείας Κρύο. Και στις εγκαταστάσεις εννοείται μέσα να ψαχτείς και να βρεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει NPC στο παιχνίδι, τα οποία θα σου δώσουν κάποιες απαντήσεις. Εντάξει, δεν θα βγάλεις πάρα πολύ άκρη του τι συμβαίνει ακριβώς επακριβώς, αλλά μία γεύση θα την πάρεις και θα βάλεις στο μυαλό σου να σκεφτεί από εκεί και πέρα για να βγάλεις το νόημα και του τι θέλει να πει το παιχνίδι. Βέβαια έχει και κάποια side quest τα οποία δεν είναι. Εντάξει, τα κάνεις σε περίπτωση που κυνηγήσεις κάποια τρόφις ας πούμε ή κάποια achievements. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται δηλαδή. Και να μην τα κάνεις δεν τρέχει και τίποτα. Δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον σου να τα κυνηγήσεις. Κάποια δεν θα τα πάρεις και χαμπάρι. Και πάμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς γίνεται η αναβάθμιση του χαρακτήρα. Η αναβάθμιση του χαρακτήρα, και εκείνη το δύσκολο πράγμα της υπόθεσης, γίνεται με τέσσερις τρόπους, ας πούμε, τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Ένα, αναβαθμίζεις τον πυρήνα,
με text scraps, τα οποία είναι τα αντίστοιχα, οι αντίστοιχες ψυχές, όπως λέμε στα Dark Souls παιχνίδια. Εδώ έχεις τα text scraps. Αναβαθμίζεις τον πυρήνα, ο οποίος πυρήνας, ας πούμε, σου δίνει στην πορεία, όσο τον αναβαθμίζεις, ευελιξία, να μπορείς να κουβαλάς βαρύτερες πανοπλίες και πιο εξελιγμένες. Γιατί αν, ας πούμε, διαλέξεις μια πανοπλία που είναι αρκετά πιο δυνατή και δεν έχεις εξελίξει τον πυρήνα, δεν θα μπορείς να τη φορέσεις πάνω σου. Ο άλλος τρόπος είναι να αναβαθμίσεις φυσικά την πανοπλία σου, το set της πανοπλίας που έχεις διαλέξει να κουβαλήσεις, αναβαθμίζοντάς το με materials και tech scraps, έτσι. Τα materials βέβαια είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις, δηλαδή κάθε φορά που περνάς μια περιοχή σου δίνει ένα παραπάνω για να μπορέσεις να δώσεις ένα level up στην πανοπλία σου παραπάνω. Το ίδιο γίνεται και με το όπλο. Με το όπλο τώρα. Πέρα από τα materials που χρειάζεσαι και τα tech scraps, αυτό αναβαθμίζεται και με το proficiency του όπλου. Δηλαδή έχει από κάτω μία μπάρα και όσο γεμίζει αυτή η μπάρα, ανεβαίνεις και level στο proficiency του όπλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παίρνεις ένα hit point παραπάνω και να μπορεί ο χαρακτήρας σου να το χειριστεί πολύ καλύτερα. Πέρα από όλα αυτά, έχεις και τα implants, τα οποία είναι εμφυτεύματα. Λειτουργούν, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, εγώ κατάλαβα ότι λειτουργούσαν σαν δαχτυλίδια ένα πράγμα, μόνο που στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν χρησιμοποιείς όπως σε άλλα RPGs, ας πούμε 4 με 5 δαχτυλίδια, εδώ μπορείς να χρησιμοποιήσεις έως και 15, ανάλογα πόσο έχεις εξελίξει το χαρακτήρα σου. Έως και 15. Αυτά σου δίνουν περισσότερο stamina, περισσότερο health, δυνατότερα χτυπήματα να καταφέρουν στους εχθρούς και ούτω καθεξής. Ελπίζω να γίνει κατανοητός με το τι γίνεται ακριβώς. Πού γίνονται αυτές οι αναβαθμίσεις και πού ακριβώς βάζεις τα εμφυτεύματα, τα implants δηλαδή, επάνω στο χαρακτήρα σου. Υπάρχει ένα δωμάτιο σε κάθε περιοχή, είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, πώς έχει το Dark Souls, ας πούμε, σε μια περιοχή έχει 3 bonfire. Εδώ δεν έχει bonfire, κάτι αντίστοιχο. Έχει ένα δωμάτιο σε μια μεγάλη περιοχή, το οποίο λέγεται Med Bay. Όταν μπαίνεις εκεί πέρα, μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις crafting τις πανοπλίες σου, αναβάθμιση στις πανοπλίες σου φυσικά, αναβάθμιση στα όπλα και αναβάθμιση εννοείται στον πυρήνα του χαρακτήρα σου και φυσικά να δεις πώς θα ταξινομήσεις τα implants σου κτλ. Κτλ. Εν τω μεταξύ, αυτό το δωματιάκι θυμίζει πάρα πολύ τα δωμάτια του Resident Evil που έμπαινες μέσα, ας πούμε, και έσωζες, είχες τον παούλο σου κτλ. Κτλ. Και δεν σε ενοχλούσε κανείς και εκεί, στο συγκεκριμένο δωμάτιο, το Med Bay, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μπεις μέσα και να σε πειράξει κάποιος, είναι τελείως safe σαν περιοχή. Ξέρεις, να έχεις και μία έτσι αίσθηση του ότι ξεκουράζεσαι. Επίσης να πω ότι τα συγκεκριμένα δωμάτια έχουν μία πολύ άθλια μουσική, η οποία θα σας σπάσει τα νεύρα, γιατί και θα χάσετε πολλές φορές και θα αναγκαστείτε δηλαδή να ξαναμπείτε μέσα σε αυτό το δωμάτιο και καθώς μπαίνετε να κάνετε τις αναβαθμίσεις σας θα την ακούτε συνέχεια, οπότε θα τη συχαθείτε. Εγώ τη συχάθηκα, δεν μου άρεσε κιόλας τα μουσική καθόλου. Ήταν ό,τι πιο άθλιο έχουν διαλέξει σαν κομμάτι να βάλουν μέσα σε παιχνίδι. Και πάμε στα παρακάτω. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, αντί για ψυχές εδώ μαζεύεις tech scraps. Τι γίνεται τώρα με αυτά, αν τα χάσεις φυσικά, όπως και στα άλλα παιχνίδια, τα souls εννοώ, έτσι, μπορείς να γυρίσεις πίσω και να τα ξαναμαζέψεις. Όμως, μία λεπτομέρεια. Και εκεί αρχίζει και γίνεται λιγάκι πιο δύσκολο το παιχνίδι. Έχεις στη διάθεσή σου 2,5 λεπτά να ξαναγυρίσεις το μέρος που τα χάσες για να μπορέσεις να τα μαζέψεις. Αν δεν προλάβεις αυτά τα 2,5 λεπτά, πάρε τα tech scraps. Οπότε αυτό δημιουργεί αυτομάτως μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη δυσκολία κατά τη γνώμη μου. Βέβαια το πρόβλημά σας δεν θα είναι αυτά τα 2,5 λεπτά. Το πρόβλημά σας γενικώς σε όλο το παιχνίδι θα είναι τα mob. Τα οποία mob είναι εξαιρετικά δύσκολα σε όλες τις περιοχές και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, όσο δυνατός και να γίνει ο χαρακτήρας σου, όσο δυνατό όπλο και να έχεις, υπάρχει πιθανότητα να χάνεις από όλα τα mobs με 1 και 2 hit. Ενώ εσύ θα θέλεις, ας πούμε, 4 και 5 hit να τα ρίξεις κάτω, αυτά σε λιώνουν. Να σας πω τώρα και δύο πράγματα για το χειρισμό, πώς ακριβώς κινείται ο παίκτης και πώς γίνονται οι μάχες παραδοσιακά, όπως γίνεται και στα Souls παιχνίδια, γιατί
και λέω συνέχεια σε όλους τους παιχνίδια κτλ. Εντάξει, και αυτοί από εκεί έχουν επηρεαστεί, αυτό το παιχνίδι έχουν φτιάξει, μοιάζει με το Bloodborne, ξαναλέω και πάλι, όχι με τα Souls παιχνίδια, απλά ο τρόπος που μάχεσαι είναι ακριβώς όπως στα Souls και στο Bloodborne. Δηλαδή κλικάρεις τον παίχτη και ορμάσαι πάνω του. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά τώρα εδώ. Τι γίνεται? Έχουν μετατρέψει το κλικ να το κάνεις multi-click, δηλαδή μπορείς να διαλέξεις να χτυπήσεις κεφάλι, να χτυπήσεις πόδι, να χτυπήσεις χέρι. Μπορείς να... Και γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί υπάρχει πιθανότητα να συναντήσεις mobs στην πορεία. Όχι στην πορεία, γενικώς θα συναντάς mobs τα οποία μπορεί να έχουν από πάνω πανοπλία. Αν διαλέξεις δηλαδή να χτυπήσεις ένα χέρι το οποίο έχει πανοπλία, ο χαρακτήρας που χτυπάς, το mob δηλαδή που χτυπάς, δεν πέφτει τόσο εύκολα όσο αν τον βαρέσεις, ας πούμε, σε ένα μέλος, ένα άκρο του σώματός του το οποίο δεν έχει πανοπλία. Αν διαλέξεις δηλαδή να χτυπήσεις κάποιο μέλος του σώματός το οποίο δεν έχει πανοπλία, το mob πέφτει αυτόματα πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Εν τω μεταξύ, στο τέλος κάθε μάχης έχεις, σου δίνει και μια επιλογή αν θες να κάνεις finishing move, πάντα όμως. Δηλαδή κάθε φορά που τελειώνεις τη μάχη με ένα mob, το έχεις ακατέψει δηλαδή, προς το τελείωμα της μάχης, δηλαδή πριν το τελικό χτύπημα που είναι να του δώσεις να τον σκοτώσεις, σου δίνει την επιλογή αν θες να κάνεις finishing move. Όταν λοιπόν διαλέξεις να κάνεις το finishing move, συνήθως θα το κάνετε γιατί είναι και εντυπωσιακό, έτσι γίνεται και σε αργή κίνηση, τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο? Κόβει και ακροτηριάζει το μέλος που έχετε διαλέξει. Είτε αυτό είναι κεφάλι, είτε είναι χέρι, είτε είναι πόδι. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται και η συλλογή της πανοπλίας. Δηλαδή, αν θέλετε να μαζέψετε κάποιο σετ, γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, δεν χτυπάτε τους εχθρούς στα αδύνατα σημεία τους, δηλαδή στα σημεία που δεν έχουν πανοπλία, τους χτυπάτε στα σημεία που έχουν πανοπλία, να γίνει το finishing move πάνω στο σημείο που έχετε ταιριάξει εσείς, που έχετε διαλέξει εσείς, να το κόψει και από εκεί και πέρα το μέλος που κόψατε και το μέρος αυτής της πανοπλίας είναι δικό σας. Ελπίζω να έγινα κατανοητός μέχρι εκεί. Dodge κανονικά, όπως γίνεται και στο Bloodborne. Απλά τι γίνεται? Και το multi-target που έχουν διαλέξει πλέον να κάνουν, ας πούμε, πήρανε τον χειρισμό γενικώς και πες ότι τον εξελίξανε. Αυτό το multi-target που έχουν κάνει, που μπορείς να διαλέξεις δηλαδή μέλη του σώματος και να τα ακροτηριάσεις, δεν δουλεύει πολλές φορές σωστά και γενικώς το target lock τους δεν δουλεύει σωστά. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να τα βάλεις με δύο mob, να προσπαθείς να κλικάρεις αυτό που είναι ακριβώς μπροστά σου και για κάποιο λόγο ο κέρσορας να φτάνει στον πίσω. Εκεί την πατάς πάρα πολλές φορές και δημιουργείται ένας άδικος θάνατος. Άλλο ένα αρνητικό. Και το δεύτερο αρνητικό που έχει το παιχνίδι είναι ότι αφού έχουν διαλέξει να κάνουν τις μάχες σε πολύ αρκετά κλειστούς χώρους, γιατί πολλές φορές είσαι σε εσωτερικούς χώρους, περισσότερες φορές είσαι σε εσωτερικούς χώρους παρά σε μεγάλους χώρους. Συνήθως οι μεγάλοι χώροι είναι για τα boss. Βρίσκει ο χαρακτήρας, μπορεί να βρει πάνω σε καρέκλα σε κάποιο γραφείο και την ώρα που εσύ είναι να κάνεις dodge να μην το κάνει, γιατί έχει βρει πάνω στην καρέκλα, πάνω στο γραφείο ή οτιδήποτε ξέρω εγώ, να μην το κάνει τον dodge αυτό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σε χτυπήσει εκτός και να σε ρίξει κάτω. Και όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή τα mob είναι, η δυσκολία τους είναι τέρμα. Τέρμα στο Θεό. Για να μην μιλήσω για τα boss που κι αυτά θέλουν ακριβώς και 100% προσήλωση και στρατηγική. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μπάσιμο με την καμία. Όσο δυνατός και να είναι ο χαρακτήρας σου, δεν κάνεις δουλειά. Πρέπει ακριβώς να κάνεις τη στρατηγική που πρέπει, χωρίς κανένα λάθος. Ειλικρινά σας μιλάω, χωρίς κανένα λάθος, έτσι ώστε να μπορέσεις να κερδίσεις τον boss και να κάνεις την πρόοδο του παιχνιδιού. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο συστήνω μόνο στους φαν του είδους, δεν είναι για όλους. Και όταν λέμε δεν είναι για όλους, το εννοώ. Είναι γελία δύσκολο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή έχουν κάνει. Το θεωρώ πολύ αρνητικό ότι έχουν κάνει τόσο δυνατά τα mobs και τόσο δυνατά τα boss. Δηλαδή δεν σε αφήνει κιόλας. Ο τρόπος δηλαδή που κάνεις και αναβάθμιση δεν σε αφήνει να ξεφύγεις, να μπορείς να το κάνεις λιγάκι πιο εύκολο το παιχνίδι. Και εγώ το θεώρησα αρνητικό αυτό το πράγμα. Νευρίασα πάρα πολλές φορές. Εν τω μεταξύ έχεις και τους άδικους θανάτους, όπως σας είπα, μία με το lock target που δεν δουλεύει καλά, μία που σκάλωνα με τον dodge σε κάποια πράγματα. Έχεις και αυτά.
έρχεται ένα πακέτο να σε αποθαρρύνει λίγο για να το παρατήσεις. Βέβαια, αν επιμείνεις, το μαθαίνεις πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, εξελίσσεις το χαρακτήρα καλύτερα, μαθαίνεις πλέον πώς λειτουργούν όλα αυτά και θα το συνεχίσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί η αλήθεια είναι κιόλας ότι στην αρχή όταν ξεκινάς, οι 3-4 πρώτες ώρες είναι λίγο βαρετές. Είναι λίγο βαρετές γιατί δεν βγάζεις άκρη, δεν ξέρεις πώς λειτουργούν τα πράγματα. Προσπαθείς να μπει στο νόημα, εντωμεταξύ προσπαθώντας να μπει στο νόημα χάνεις και όλη την ώρα και λες τι θα γίνει τώρα, αυτή την κατάσταση θα έχουμε, δηλαδή δεν θα το προχωρήσουμε ποτέ. Και σας μιλάω τώρα εγώ, ο οποίος τα έχω λιώσει, έχω φάει πάρα πολλές ώρες με Souls παιχνίδια και τον Bloodborne, ας πούμε έτσι, έχω φάει πάρα πολλές ώρες και Demons, όλα. Ας πούμε ότι να θεωρήσω τον εαυτό μου βετεράνο. Με αυτό εδώ τα βρήκα σκούρα, δηλαδή τις 5 πρώτες ώρες ήμουνα στο να το συνεχίσω, να το παρατήσω, να το συνεχίσω, να το παρατήσω. Βέβαια, όσο περνάει η ώρα και εξοικειώνεσαι με το παιχνίδι, τόσο πιο ωραίο σου φαίνεται και τόσο πιο πολύ θέλεις να το συνεχίσεις. Αυτά τώρα όσον αφορά για τη δυσκολία του και για το αν είναι βαρετό ή δεν είναι. Όχι, αργότερα γίνεται και αυτό εθιστικό, όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία είναι βέβαια της From Software και δεν είναι δικά της. Από εκεί και πέρα τώρα, με το περιβάλλον, το background, τη μουσική και αυτά, δεν είναι μονότονο. Γιατί άκουσα πολλά reviews και είδα και διάβαζα και σχόλια από κάτω, διαβάζοντας τα reviews, ότι είναι μονότονο, ότι βλέπεις όλο το ίδιο. Όχι, δεν βλέπεις όλο το ίδιο, έχει διαφορετικές περιοχές, είναι 5 διαφορετικές περιοχές, μεγάλες όμως, και τα boss είναι λίγα, είναι 5 boss, τα οποία είναι βαρβάτα, δηλαδή ευτυχώς που δεν βάλαν άλλα, δηλαδή, γιατί κάθε φορά που ήταν να φτάσω σε boss έλεγα «Ωχ, Παναγία μου, τι θα συναντήσω τώρα και πώς θα το περάσω». Ιδιαίτερα στο τέταρτο boss είχα χοντρό πρόβλημα εγώ. Είχα χοντρό πρόβλημα. Οπότε έχουμε 5 boss και 5 περιοχές διαφορετικές, οι οποίες είναι διαφορετικού τύπου. Άλλες είναι μέσα σε γραφείο, άλλες είναι εξωτερικές, άλλες είσαι σε ουρανοξύστες κτλ. Είναι διαφορετικό, αλλάζει, παραμετροποιείται διάφορα πράγματα. Βλέπεις δηλαδή στο παιχνίδι, δεν βλέπεις όλα τα ίδια, δεν το βαριέσαι, δεν μπορώ να πω. Ναι, κλειστοφοβικό, εντάξει, τώρα θα μου πεις λόγω του ότι είναι βιομηχανική περιοχή και αυτά δεν μοιάζουν. Ναι, εντάξει, μοιάζουν, απλά υπάρχει διαφορά, τη βλέπεις. Δεν βαριέται το μάτι σου. Βλέπεις άλλα πράγματα. Δεν βλέπεις κάτι το εντυπωσιακό φυσικά. Αλλά δεν είναι και βαρετό. Δεν είναι και βαρετό. Το παιχνίδι, να σας πω ότι διαρκεί γύρω. Εγώ το έβγαλα 47 ώρες περίπου. Μία με το που έχασα, μία που έψαχνα να βρω έτσι γύρω-γύρω να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Έβαγα 47 ώρες. Κάποιος που δεν θα ψάξει τόσο πολύ και κάποιος που είναι πιο καλός παίκτης, πιο προσιλωμένος, πιο προσεκτικός, το έχει περισσότερο. Ένα 40, ένα 37 ώρες τις έχει άνετα. Από εκεί πέρα, αν κάτσεις να τα ψάξεις όλες, μέχρι 60 ώρες μπορεί να σου διαρκέσει το πρώτο playthrough. Έκατσα, δοκίμασα και το δεύτερο playthrough εγώ, δηλαδή το New Game Plus. Πρέπει να σας πω ότι αν το πρώτο playthrough μου φάνηκε δύσκολο, το δεύτερο είναι εξαντλητικό. Το έφτασα μέχρι ένα σημείο, νομίζω πως μέχρι εκεί ήταν για μένα, δεν πάει άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ να δυναμώσω άλλο το χαρακτήρα, θέλει περισσότερη προσοχή. Έχουν γίνει όλοι ακόμα πιο δυνατοί από ό,τι ήταν. Μάλλον δεν θα το συνεχίσω, θα το παρατήσω εκεί που είναι. Καλά ήταν, πέρασα πολύ καλά μαζί του. Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας, έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο, ναι, έχει δανειστεί τους μηχανισμούς του Bloodborne, αλλά τους έχει δανειστεί, το έχει κάνει με δικό του τρόπο, έχει δικιά του ταυτότητα σαν παιχνίδι και ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει κατά τη γνώμη μου. Αρνητικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι η μουσική στο Med Bay, την οποία δεν γουστάρω καθόλου και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Ο χειρισμός του, το multi-target που έχουν διαλέξει να κάνουν, θέλει ή θέλει δουλίτσα, θα σας προβληματίσει αυτό αρκετά. Βέβαια στην πορεία θα την βρείτε την άκρη. Επίσης, το πώς γίνεται το dodge, μέσα σε κλειστούς χώρους υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία θα δυσκολέψουν τις μάχες σας. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να συμβαίνει, αφού έχουν διαλέξει να γίνονται έτσι οι μάχες κατά αυτόν τον τρόπο. Ήθελε και αυτό δουλειά. Και άλλο ένα αρνητικό είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ορισμένα mobs
δεν κατάφερα ειλικρινά σας μιλάω να τα κερδίσω καν. Τα προσπέρναγα έτσι. Έβαζα τα πόδια στην πλάτη και έριχνα τρέξιμο. Τα θετικά όμως είναι ότι έχει πάρα πολύ ωραία γραφικά, πανέμορφα στο μάτι, χρησιμοποιούν μια μηχανή γραφικών την οποία την έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά, ωραίοι φωτισμοί, μια χαρά το background, δεν βαριέσαι, σας ξαναλέω αυτό και το τονίζω κιόλας. Διαφορετικά πράγματα θα δείτε σε όλο το παιχνίδι, παρόλο που είναι βιομηχανική ζώνη, περιοχή, εν πάση περιπτώσει πείτε το όπως θέλετε. Το μυστήριο στο σενάριο, πολύ ωραία πράγματα, τα οποία σε βάζει στο τρυπάκι να ψάξεις μόνος σου για να καταλάβεις και να δεις τι έχει συμβεί. Μια ωραία πρόκληση σαν παιχνίδι και από ηχητικό τομέα σας είπα, τα πάει μια χαρά, ούτε στο Θεό ούτε χαμηλά, στη μέση ακριβώς, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Τέλος πάντων, μιλάμε για ένα αξιοπρεπές παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο έχει δανειστεί στοιχεία και τα έχει εισάγει. Η εταιρεία δηλαδή τα έχει εισάγει στο δικό της παιχνίδι με πολύ ωραίο τρόπο και διαφορετικό. Ποικιλία μεγάλη στις μάχες, έτσι. Διαφορετικός τρόπος στο να αναβαθμίζεις τον παίκτη σου, διαφορετικός τρόπος στο να μαζεύεις πανοπλίες, γιατί όπως σας είπα και πριν, πρέπει να διαμελίζεις εχθρούς έτσι ώστε να μαζεύεις το σετ. Ποτέ δεν βρίσκεις έτοιμη πανοπλία, μαζεμένη δηλαδή να πάρεις ολόκληρο το σετ. Και το συστήνω μόνο στους φαν του είδους. Αυτοί δηλαδή που έχουν παίξει τα παιχνίδια της From Software και τα έχουν αγαπήσει, ή τον Neo, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν είναι για όλους, είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολη πρόκληση. Δεν είναι για παίκτες οι οποίοι θέλουν να το πάρουν για να περάσουν καλά το απογευματάκι τους ή το Σαββατοκύριακο. Είναι για ανθρώπους που το θέλει η ψυχή τους και έχουν κότσια, ξέρω εγώ. Θέλει πολύ προσήλωση, θέλει πολύ προσοχή. Ευτυχώς έχει και start αυτό, δεν είναι όπως τα Soulsborne παιχνίδια τα οποία δεν έχουν start. Δεν μπορείς να πατήσεις start πουθενά, να κάνεις pause, μια παύση τέλος πάντων, να ηρεμήσεις λίγο. Αυτό έχει. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας διαφώτισα για το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο παιχνίδι και πού ακριβώς κινείται και τι ακριβώς είναι. Μη μακρηγορώ άλλο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, stay joystick.